παιχνίδι που βάλανε, γιατί μιλάμε για 5 αγόρια που τα παρακολουθούμε και ξέρουμε το χαρακτήρα τους πολύ καλά πια. Δεν ξέρουμε όμως τη σχέση με τη Μανούλα. Ακριβώς. Που σαν τη Μανούλα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Που ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα που η Μανούλα είναι η Μανούλα μας η καλή. Το α και το ω. Οπότε το να δεις αυτά τα αγόρια που ο καθένας έτσι είχε το δικό του στυλάκι, το έτσι. Πώς θα είναι με τη μάνα του και πόσο καλά γνωρίζονται, πώς είναι η σχέση τους ή πώς θα απαντήσουν, θα πούν την αλήθεια. Βέβαια με τέτοιο έπαθλο που τους βγάλανε την αμαξάρα, σιγά μην λέγανε ψέματα. Δηλαδή, ναι. Τι θέλω να πω, σαν άντρας, τώρα εσύ με καταλαβαίνεις λίγο, εμείς θα μιλήσουμε λίγο αντρικά. Απόλυτα. Λες εκείνη την ώρα. Ρε, μας βλέπουν και πολλοί. Τώρα εγώ τι να πω, ότι τη Μανούλα την ξέρω καλύτερα από τον καθένα, να το παίξω λίγο βαρύς. Αυτό. Ναι. Όλοι πάντως τους είδαμε ότι μελώσανε. Ναι, όλα ναι, τα αγόρια αυτά μελώσανε. Και εδώ τώρα ήταν και το άλλο δίλημα. Ότι εγώ θα πω την αλήθεια, ο παίχτης. Η μαμά για να με καλύψει. Α, και από εκεί. Δηλαδή πρέπει να κάνεις πρόβλεψη και της ναι. Μανούλας. Ναι. Θα το πει, θα το δώσει το παιδί της. Δηλαδή ναι. Γέλασα πολύ εκεί που όλοι είπανε πώς ξυπνάνε το πρωί. Ναι, ρε, σύ, και λέω, γυρνάω και λέω κι εγώ στο δικό μου αγόρι. Αγάπη μου, μόνο εσύ ξυπνάς χαρούμενος κάθε πρωί με το γέλιο μέχρι τα αυτιά. Οι περισσότεροι άντρες ξυπνάνε μουτρωμένοι. Ναι, φοβερό. Φοβερό. Μα όταν είδα το πάνε όλοι, λέω, έχω τραβήξει λαχείο, δόξα τω Θεώ. Όλοι με τα νεύρα τους ξυπνάνε πρωί. Εσύ είσαι σε άλλα επίπεδα. Για δηλαδή πραγματικά όλοι μπορούμε να ξυπνήσουμε μουτρωμένοι, αλλά κάθε μέρα μουτρωμένοι. 5 στα 5. Αλλά και εκεί ακόμα έγινε λάθος. Ναι, δηλαδή, γιατί η Μανούλα. Ο Αγγελό... Αγγελόπουλος. Ο Αγγελόπουλος έμπλεξε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εχθές έμπλεξε. Διότι, όπως είπε, ζει 16-17 χρόνια μόνος του. Έχει, τη λατρεύει τη μητέρα του. Τη μπράβο, λατρεύει, τον βγάζω. Το ξέρουμε όλοι και το πιστεύουμε. Την υπεραγαπά. Αλλά ακόμα και εκεί η μαμά ήθελε να πει μια καλή κουβέντα για το γιο. Και λέει ο Αγγελόπουλος, ξυπνάω με μούτρα και λέει μαμά, γεμάτος ενέργεια. Για να φύγει να τρέχει. Εντάξει, θέλει να είναι λίγο άνθρωπο. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν αυτό που είπες, τόσο έξυπνο και τόσο μελετημένο, γιατί έπρεπε να σκεφτείς δύο απαντήσεις, και τη δικιά σου και της μαμάς. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Γι' αυτό και νομίζω ότι κέρδισε ο Βασάλος, ο οποίος είναι ο πιο πιτσιρικάς, ο οποίος ενδεχομένως να μείνει ακόμα με τη μητέρα. Δεν μπορώ να πω κάτι για τον Βασάλο. Νύφες ενδιαφερόμενες, λαχείο μεγάλο ο Βασάλος. Δεν θα πληγωθείτε ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για ένα παιδί διαμάντι. Όπως φέρεται στη μητέρα του, έτσι θα είναι και στη γυναίκα του, μιλάει η εμπειρία ζωής. Όποια πρόλαβε τον πήρε. Για ζωή χαρισάμενη. Ούτε τσακωμούς, ούτε ασχημοκουβέντες. Ναι, ούτε να την πικράνει, να την προσέχει. Αυτό ότι δεν τσαντίζεται με τίποτα. Εμένα τι να μου το βγάλει, το είδαμε το παιδί. Το βλέπεις. Όχι, και, λέω... και εμένα μου αρέσει και η ειλικρίνεια. Πολύ ειλικρινή. Είπε και πολύ... χθες. Μπράβο στη μαμά του, συγχαρητήρια. Έχεις γεννήσει ένα παιδί διαμάντι που θα κάνει ένα κορίτσι πολύ ευτυχισμένο. Ακούστε. Δεν ξέρω ο ίδιος βέβαια αν δεν κάνει σωστή επιλογή, αν θα περάσει καλά. Αλλά εντάξει. Εντάξει, θα αργήσει λίγο. Ακούστε ερώτηση που είπε και μου άρεσε η ειλικρίνειά του. Κάθε πότε παίρνετε δώρο. Η μαμά. Και ο Αγγελόπουλος λέει συνέχεια, η μαμά του είπε συνέχεια και ο Βασάλος είπε σχεδόν ποτέ. Ναι. Είπε την ειλικρίνεια του που θα μπορούσε να πει αραιά και πού, πολύ συχνά. Και η μαμά του ειλικρινής και αυτή είπε σχεδόν ποτέ. Δηλαδή, μα από πού θα είχε πάρει αυτό το παιδί, θα είχε η μαμά διαφορετική από αυτό. Φοβερό. Λαχείο και σαν πεθερά, παιδιά. Αυτή η οικογένεια, δηλαδή πραγματικά οι ενδιαφερόμενε νύφε να το ξέρουν. Τώρα λέει, συγκέντρωσε 80 κορίτσια. Μα μπορεί να έχει μια μαμά αλλιώτικη, αν αυτό το παιδί είναι έτσι. Όπως μεγαλώνει. Δεν φαίνεται ότι είναι πόσο καλά μεγαλωμένο. Δεν έχει μέσα του πληγέ, δεν έχει τίποτα. Είναι ένα παιδί πραγματικά. Τι να πω, διαμάντη. Συγχαρητήρια, κυρία μου, μπράβο σου. Ναι. Έχει κάνει φοβερή δουλειά στον παιδί. Αλλά στο βασαλέικο. Εγώ ω μάνα τον χειροκρότησα χθε. Α, δεν έχω ψέματα.